αφού μόλις τελείωσε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που έστειλε μηνύματα, πρέπει να πούμε. Λοιπόν, ο κύριος Πάνος Κουρλέτης, ο οποίος εξελέγει στην πρώτη δεκάδα, τέταρτος, αν δεν κάνω λάθος. Γεια σας, κύριε Κουρλέτη. Έκτος, σας ανέβασα. Σας ανέβασα, θα πούνε ότι το έκανα και επίτηδες. Λοιπόν, έκτος, στην πρώτη δεκάδα τέλος πάντων στο συνέδριο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι κοντά μας. Κύριε Κουρλέτη, σήμερα το πρωί όταν διάβασα ότι δεν πήγατε στο ραντεβού σας με τους θεσμούς, ανησύχησα αν θα έρθετε και εδώ. Καταρχήν, εκτιμώ το ενδιαφέρον σας. Όχι, ήταν μια αδιαθεσία που με ταλαιπωρεί, αλλά βεβαίως το ραντεβού θα γίνει αυτό. Φαντάζομαι ότι θα μπει σε αρχές της άλλης εβδομάδας. Για τα ζητήματα βέβαια της ενέργειας δεν έχουμε σοβαρά θέματα, ανοιχτά θέματα στην δεύτερη αξιολόγηση. Ουσιαστικά τα πιο σοβαρά από αυτά έχουν κλείσει. Αλλά μια και με ρωτάτε, αναλυτικά, το θετικό είναι, και θέλω να σταθώ σε αυτό, ότι στην πρώτη αξιολόγηση περιλαμβανόταν και μια υποχρέωσή μας να προχωρήσει το σχέδιο για τον ΑΔΜΙΕ. Για τον δημόσιο έργο. Χθες ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία. Εγώ θέλω Θεωρώ ότι είναι μια πολιτική επιτυχία της κυβέρνησης, από τις πιο μεγάλες. Γιατί θυμόσαστε ότι στην αρχική συμφωνία του περασμένου καλοκαιριού ήταν από τα θέματα τα οποία έμπαινε, ήταν ανοιχτά. Εμείς πετύχαμε, διαμορφώσαμε, καταθέσαμε ένα σχέδιο το οποίο διαφυλάσσει τον δημόσιο χαρακτήρα και σήμερα αυτό το σχέδιο είναι σημείο αναφοράς συνολικά για την Ευρώπη. Θα έλεγα ότι είναι η σφραγίδα της δικιάς μας κυβέρνησης για το πώς θα πρέπει να διαχειρίζονται τα ευρωπαϊκά κράτη. Θεωρείτε ότι αυτό θα βαρύνει και στην αξιολόγηση, μια και μιλήσαμε λίγο έτσι, τη φίξαμε την αξιολόγηση. Αν και εσείς, όπως είπατε, τα ανοιχτά ζητήματα της αξιολόγησης δεν τα έχετε τώρα. Έχουμε κάποια δευτερεύοντα, θα έλεγα. Κάποια δευτερεύοντα, δεν έχετε τα σημεία της προστριβής, θα τα έχετε μετά. Εφόσον παραμείνετε στη θέση σας, γιατί έχουμε και έναν. Ποια εννοείται σημεία προστριβής? Θα τα πούμε αναλυτικά στα ενεργειακά. Αναλυτικά. Να μιλήσουμε λίγο για το, και για τον ανασχηματισμό, αλλά και για την Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καταρχήν, θεωρείτε ότι αμέσως μετά, με βάση και τη δήλωση του Πρωθυπουργού, αμέσως μετά την Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής, στην εκλογή των ανώτερων οργάνων, της πολιτικής γραμματείας και του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, θα προχωρήσουμε στον ανασχηματισμό. Όργιο φημών ότι σας προτάθηκε να γίνετε γραμματέας. Ξέρετε κάτι. Είναι φήμες, απλώς. Θα σας πω το εξής. Επίσημα δεν έχει γίνει κάποια διαδικασία που να κατατεθεί μια πρόταση. Να είστε υποψήφιος, για να είμαστε και πιο σωστοί, γιατί ο γραμματέας Ναι, προφανώς εκλέγεται. Εγώ νομίζω όμως ότι υπάρχει κάτι το αρνητικό σε αυτή την όλη την υπόθεση. Αυτού του τύπου οι διαρροές, εδώ και μήνες, ουσιαστικά δεν βοηθάνε σε τι? Στο να επιλογεί ένα πρόσωπο, το οποίο βέβαια θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτή είναι η αρμόδια. Οι γραμματείς δεν διορίζονται, δεν είναι υπουργοί. Οι υπουργοί διορίζονται, οι γραμματείς ευτυχώς εκλέγονται. Και να μπορέσουμε έτσι, γνωρίζοντας, εν πάση περιπτώσει βολιδοσκοπώντας κάποιες υποψηφιότητες, πώς τις προετοιμάζουμε. Δεν είναι καλός τρόπος το να ασκούνται πολιτικές μέσω διαρροών. Αυτό είναι μια παρατήρηση, την οποία αισθάνομαι την ανάγκη να την κάνω. Πιστεύετε ότι αυτές οι διαρροές εκπορεύονται από συγκεκριμένα κέντρα, τέλος πάντων? Δεν γνωρίζω. Σας ενδιαφέρει σας αυτή η θέση? Όχι, έχουμε έτσι κι αλλιώς, θεωρώ ότι έχει εξαντληθεί αυτό το θέμα και αναγκάστηκα κι εγώ να τοποθετηθώ στη βάση αυτών των διαρροών. Διότι όταν επί μήνες ακούγεται αυτό και με ρωτάνε συνάδελφοί σας, κάποια στιγμή. Τώρα δεν είναι και λογικό όταν βγαίνετε έκτος στο συνέδριο, πάρα πολύ ψηλά. Δεν είναι λογικό να σας γίνει μια τέτοια πρόταση από την άλλη? Μα δεν είναι παράλογο. Δεν το θέλω. Απλώς δεν σας ενδιαφέρει. Δεν είναι θέμα προσωπικό, να σας πω την αλήθεια. Είναι θέμα, θα έλεγα εγώ, κάποιων, όπως το αντιλαμβάνομαι, πολιτικών προτεραιοτήτων για την ίδια την κυβέρνηση και πιο ακριβώς πολιτικό μήνυμα δίνεις μέσα σε όλο αυτό το πακέτο που λέγεται εκλογή πολιτικής γραμματείας, νέος γραμματέας και ανασχηματισμός. Γιατί τελικά έτσι είναι, είναι ένα πακέτο. Άλλωστε γνωρίζετε ότι υπάρχουν δημοσιογραφικά ρεπορτάζ που εμφανίζουν υψηλόβαθμα στελέχη από την Ευρώπη να θέλουν να καθορίσουν και
και το περιεχόμενο του ανασχηματισμού. Αλλά για να δούμε τι θα μας οπότε πει... αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτό ο καθένας, ναι, νομίζω οφείλει να απαντήσει να απαντήσει λοιπόν, αρνητικά. Βέβαια, να δούμε έτσι τι θα μας πει. Είναι φανερό ότι απαντάτε αρνητικά. Κύριε Σκουρλέτη, να συζητήσουμε λιγάκι αυτό το ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα. Ευέλικτο πραγματικά αυτό, την ερώτηση που έθεσα ρητορικώς στο Γιάννη Φασουλά. Σημαίνει ότι θα βάλει και κάποιο νερό στο κρασί του, γιατί εσείς το είπατε πριν, τι και είπα, έτσι είναι. Όχι, δεν είπατε ότι θα βάλει νερό στο κρασί του. Ότι ο ανασχηματισμός στα σενάρια που υπάρχουν, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, συνδέεται και με την αξιολόγηση και με την διαπραγμάτευση σε ό,τι αφορά την ελάφρυνση του χρέους. Δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, υπουργοί οι οποίοι δεν θα δημιουργούν έτσι κάποια προβλήματα. Να δώσουμε λίγο περιεχόμενο τι σημαίνει υπουργοί που δημιουργούν προβλήματα, ναι, και σε ποιους. Και τι εννοεί ο καθένας ως πρόβλημα. Εγώ καταρχήν ευέλικτο σχήμα καταλαβαίνω ότι είναι το αποτελεσματικό σχήμα. Mm-hmm. Έχουμε μία σχεδόν διετή, mm-hmm, έχει κάποιους μήνες για να συμπληρωθούν από τον Ιανουάριο του 2015 τα δύο χρόνια, εμπειρία λειτουργίας κυβερνητικού σχήματος, άρα λογικό είναι να υπάρχει ανάγκη να γίνουν κάποιες βελτιώσεις, mm-hmm, ακόμη και στην διάρθρωση της κυβέρνησης. Τι σημαίνει όμως αυτή τη στιγμή υπουργείο όπως γράφεται? Δεν θεωρώ ότι υιοθετεί κάποιος από την κυβέρνηση ή ο Πρωθυπουργός αυτά όσα, mm-hmm, γράφονται. Γράφονται πάντως και σας αναφέρουν και εσάς. Βεβαίως, κατά κόρον. Κατά κόρον ότι αντιστέκεστε στις ιδιωτικοποιήσεις, μάλιστα, ήταν και η ομιλία σας στο συνέδριο. Χθες μάλιστα είδα ότι είχα την τιμητική μου σε διάφορα, ναι, σε διάφορα site. Εγώ, μια και προσωποποιείται εκ των πραγμάτων αυτή η συζήτηση, θα σας έλεγα και όπως κάθε υπουργός οφείλει να κινείται στο πλαίσιο των πραγματικών κατευθύνσεων του Σεπτεμβρίου του 2015. Αυτό προσπάθησα να κάνω με συνέπεια τον ένα χρόνο και λίγο που βρίσκομαι στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και θεωρώ ότι υπάρχει ένα καθαρό και θετικό πρόσημο σε αυτή τη δουλειά. Με αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με πρωτοβουλίες στην εξωτερική ενεργειακή πολιτική, με συμφωνίες, με συμμετοχή της χώρας στην κατασκευή μεγάλων ενεργειακών έργων, TAP, IGB, Ελληνοβουλγαρικός Αγωγός, ο πρώτος σταθμός της Αλεξανδρούπολης, με, όπως σας είπα πριν, επιτυχία στο να διατηρήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα των δικτύων, mm-hmm, της χώρας, με ακύρωση αρνητικών κληρονομημένων από το παρελθόν καταστάσεων όπως ήταν η μικρή ΔΕΗ, νομίζω ότι υπάρχει ένα θετικότατο πρόσημο. Αλλά μια και η συζήτηση γίνεται και εστιάζεται στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, εγώ γνωρίζω την εντολή που πήραμε το Σεπτέμβριο του 2015 και που αποτελούσε και περιεχόμενο της συμφωνίας που υπογράψαμε, αυτής της συμφωνίας που την υπογράψαμε μέσα από τις πολύ συγκεκριμένες συνθήκες που έχουμε πει ότι είναι το αποτέλεσμα ενός επώδυνου συμβιβασμού. Αυτή η συμφωνία αναφερόταν συγκεκριμένα σε ποιες ιδιωτικοποίησεις δεσμεύεται, mm-hmm, η κυβέρνηση να φέρει εις πέρας. Και ήταν δρομολογημένες από την προηγούμενη κυβέρνηση. Τις είχαμε κάνει αποδεκτές, αλλά είναι τελείως διαφορετικό να ανασύρεται από το παρελθόν, από τα χρόνια της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, ένας ευρύτερος κατάλογος ιδιωτικοποίησεων και να πιέζεται η κυβέρνηση να τον υλοποιήσει. Και επειδή, μισό λεπτό, και επειδή δεν είναι θέμα απλά και μόνο ιδεοληψίας, γιατί τώρα πια έχουμε μάθει όλοι και λένε ιδεολειπτικός ενάντια στις επενδύσεις και όχι. Mm-hmm. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε συγκεκριμένα κατά πόσο το έργο στην ενέργεια αποτελεί ένα εφαλτήριο διευκόλυνσης των επενδύσεων και ρωτήστε όλους τους εμπλεκόμενους με τα ζητήματα της ηλεκτρικής ενέργειας, που γνωρίζουν το αντικείμενο και τη δουλειά που έχει γίνει, να σας πούνε εάν έχουμε διευκολύνει ή όχι. Αλλά, για παράδειγμα, γιατί είναι θετικό το να πουληθεί το 17% από το 51% που κατέχει το δημόσιο σήμερα στη ΔΕΗ? Όταν η αγορά είναι απελευθερωμένη, ο ανταγωνισμός ήδη υφίσταται, έχουν γίνει θεσμικές αλλαγές, έχουμε δεσμευτεί. Τι θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου? Δηλαδή, είναι μια αιμονή. Θα σας πω ναι, τι εννοώ και τι ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Αν μπουν στη ζυγαριά η πώληση ενός μέρους της ΔΕΗ,
έτσι, των μετοχών της ΔΕΗ. Και η ελάφρυνση του χρέους. Γιατί σχετίζεται αυτό, γιατί θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα ζητηθεί. Μισό λεπτό. Γιατί υπάρχουν πιέσεις ένθεν και ένθεν σε ό,τι αφορά την ελάφρυνση του χρέους τώρα και σε ό,τι αφορά το 2018 που θα έχουν τελειώσει οι γερμανικές εκλογές. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να βάλετε ένα νερό στο κρασί σας εν ώψη αυτού του στόχου, που θα είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα να πάρει μια ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους και να μπορέσει να κινηθεί η οικονομία. Αν μπουν κάπως έτσι τα πράγματα, που δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας αυτό που σας λέω, το ξέρετε. Δεν είναι πιο σημαντικό, ρωτάω, να θυσιαστεί ένα κομμάτι των μετοχών της ΔΕΗ. Όλα πρέπει να τα συνυπολογίζουμε και αν έρθει εκείνη η στιγμή και είναι ορατό και εκτιμάμε ότι άμεσα επίκειται μια γενναία ελάφρυνση του χρέους, βεβαίως πρέπει να τη συνυπολογίσουμε όλα. Δεν υπάρχουν δογματισμοί, νομίζω, ούτε. Αλλά αν εννοούμε ότι πουλώντας το 17% θα πάρουμε κάποια χρήματα για να τα ρίξουμε στο χρέος, καταλαβαίνετε, είναι σαν να μιλάμε. Θα πάρουμε κάποια χρήματα, θα πάρουμε την ελάφρυνση του χρέους. Μια ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους. Καταρχήν, θεωρώ. Και το να μπει η χώρα στην ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής. Προσπαθώ να απαντήσω, επιτρέψτε μου λίγο. Προσπαθώ να απαντήσω σε ένα επιχείρημα που λέει: μα έχετε δεσμευτεί για κάποια έσοδα από κρατικοποίησης. Άρα, τι λέτε απέναντι σε αυτό. Και λέω λοιπόν ότι το χρέος το οποίο είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή, γνωρίζετε πολλές εκατοντάδες δισεκατομμύρια, προφανώς δεν θα ελαφρυνθεί το αν μπορέσει η ΔΕΗ, πουλώντας το ελληνικό δημόσιο, πουλώντας το 17%, αλλά και το management μαζί. Αυτό είναι το ερώτημα. Mm. Διότι η ΔΕΗ είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Μπορούμε λοιπόν εμείς ως κυβέρνηση με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά να το απολέσουμε? Αυτό είναι σε θετική κατεύθυνση σε σχέση με την ανάπτυξη της οικονομίας? Ή να σας το πω αλλιώς. Υπάρχει το 65% της δημόσιας επιχείρησης αερίου που έχει περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Και αυτό υποτίθεται κάποια στιγμή πρέπει να πουληθεί. Θα είμαστε το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος το οποίο δεν θα έχει πρόσβαση στην εμπορία φυσικού αερίου. Πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Όταν η χώρα μας, κοιτάξτε τι έχει πετύχει, έχει πετύχει να συμμετάσχει, μισό λεπτό, μην το κόβετε εδώ, όταν η χώρα μας έχει πετύχει, διά της συγκεκριμένης εταιρείας, να συμμετάσχει σε όλα αυτά τα έργα που είπαμε πριν, στον Βουλγαρικό Αγωγό, στον πλωτό της Αλεξανδρούπολης, συζητάει για το ρώσικο αέριο που θα έρθει μέσω Τουρκίας. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτή την εθνική σημασία, γεωστρατηγική πολιτική, θα την δώσουμε πρίκα σε κάποιον ιδιώτη? Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε τα θέματα της ενέργειας. Πριν τα συζητήσουμε όμως, να σας πω και άλλο παράδειγμα. Σε σχέση με τα ελληνικά πετρέλαια, που είναι μια ιδιωτικοποιημένη εταιρεία. Συμμετέχει ιδιώτης μέτοχος με 45% και έχει 35% το ελληνικό δημόσιο. Βεβαίως μια συμφωνία που δίνει αυξημένη δυνατότητα συμμετοχής στο management του ελληνικού δημοσίου. Αυτή η διοίκηση που μπήκε επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης πέτυχε 2 χρονιές κερδών ρεκόρ. Και αυτή η διοίκηση έκλεισε σημαντικές συμφωνίες με το Ιράν, με την Ρωσία. Καταλαβαίνω τι λέτε, είναι σαφές αυτό που λέτε. Και δεν δηλαδή, το αμφισβητεί. Τι κυβέρνηση θέλουμε εδώ πέρα να έχει εργαλεία? Περιγράφεται γεγονότα. Εγώ όμως σας ρωτώ για επιλογές. Δηλαδή, ναι, δεν θεωρώ όμως. Αν βλέποντας λένε μερικοί το δάχτυλο, χάνει το δάσος. Προσέξτε να δείτε. Εγώ κατανοώ τα συμφέροντα από συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς κύκλους, οι οποίοι θέλουν να καρποθούν αυτές τις ευκαιρίες που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα. Αλλά πρέπει να δούμε τι ζημιά θα αποφέρει μια τέτοιου είδους ενέργεια στην χώρα μας. Και ειλικρινά δεν δέχομαι. Και δεν στο δέχομαι. Μέλλον, έτσι, σε επόμενες γενιές. Βεβαίως. Και δεν δέχομαι αυτή τη στιγμή αυτό το απλουστευτικό ερώτημα. Δεν κρίνεται η βιωσιμότητα του χρέους και η ελάφρυνση του χρέους το αν θα δοθεί το 17%. Δεν το θέτει κανείς. Δεν το θέτει κανείς. Και είναι αυταπάτη όσοι θεωρούν ότι πρέπει να δώσουμε μια τέτοια μορφή στη σημερινή κυβέρνηση και να τα βάλουμε όλα στο καλάθι του χρέους, όταν ζητήματα άλλα που έχουν να κάνουν με τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2018, όπως η ποσοτική χαλάρωση, είναι αυτά που θα επηρεάσουν το οικονομικό κλίμα και την ανάκαμψη της οικονομίας λοιπόν, τα αμέσως επόμενα χρόνια. Πάμε στην ενέργεια. Πριν αρχίσουμε. Ενέργεια, να λέγαμε τόση ώρα. Έχουμε μπει στην ενέργεια. Έχουμε πολύ σωστά. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε να συζητάμε ένα-ένα τα θέματα, θα πρότεινα να παρακολουθήσουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό, τη ιστορία της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα που έχει ετοιμάσει η Μανιωμάνης.
Στην Ελλάδα ο ηλεκτρισμός φτάνει το 1889 με την πρώτη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος να κατασκευάζεται στην οδό Αριστίδου από τη Γενική Εταιρεία Εργοληψιών που θα φωτίσει το ιστορικό κέντρο της Αθήνας αρχής γενομένης από τα Ανάκτορα. Σύντομα έρχονται στη χώρα πολυεθνικές εταιρείες ηλεκτρισμού με την Αμερικανική Thomson Houston να ιδρύει το 1899 με τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας στην Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία που θα αναλάβει την ηλεκτροδότηση και άλλων μεγάλων ελληνικών πόλεων. Μέχρι το 1929 έχουν ηλεκτροδοτηθεί 250 πόλεις με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους. Την Αθήνα αναλαμβάνει για το διάστημα 1924-1927 ο αγγλικός όμιλος Power and Traction Finance Company, η γνωστή ως Power, που αργότερα ιδρύει την ηλεκτρική εταιρεία Αθηνών Πειραιός, η οποία εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη ηλεκτρική εταιρεία της χώρας πριν από την ίδρυση της ΔΕΗ. Στις πιο απόμακρες περιοχές, όπου ήταν ασύμφορο για τις μεγάλες εταιρείες να κατασκευάσουν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, την ηλεκτροδότηση αναλαμβάνουν ιδιώτες, οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές κατασκευάζοντας μικρά εργοστάσια. Το 1950 το ρεύμα διατίθεται σε υψηλή τιμή, μόνο για φωτισμό και μάλιστα ορισμένες ώρες, σε 823 από τους 11.600 οικισμούς της χώρας με τις περιοχές Αθηνών Πειραιός να απορροφούν το μεγάλο μέρος της παραγωγής. Η ανάγκη εξηλεκτρισμού της χώρας στη χαμηλότερη δυνατή τιμή που προϋποθέτει την ενοποίηση της παραγωγής σε ενιαίο δίκτυο, τον επιμερισμό του κόστους μεταξύ κερδοφόρων και ζημιογόνων περιοχών και φυσικά την αξιοποίηση των εγχώριων πλουτοπαραγωγικών πόρων, οδηγεί στην ίδρυση της ΔΕΗ τον Αύγουστο του 1950. Βασικό πυλώνα του εξηλεκτρισμού όλης της χώρας αποτελεί το πρόγραμμα εξαγοράς των περίπου 400 ιδιωτικών και δημοτικών επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που ξεκίνησε το 1956. Παραγωγή με την αξιοποίηση των πλούσιων λιγνητικών κοιτασμάτων του ελληνικού υπεδάφους και της δύναμης των υδάτων των μεγάλων ποταμών, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας συγκεντρώνονται σε ένα δημόσιο φορέα που εφαρμόζει εθνική ενεργειακή πολιτική. Ατμοηλεκτρικό σταθμό Αλιβερίου, υδροηλεκτρική Λούρου, Άγρα και Λάδωνα, στη συνέχεια η σταθμή Πτολεμαΐδας και Ταυροπού και χιλιάδες χιλιόμετρα γραμμών μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας συνθέτουν την πρώτη περίοδο εξηλεκτρισμού της χώρας. Οι πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 70 οδηγούν σε αναζήτηση άλλων πηγών ενέργειας. Η ΔΕΗ περιλαμβάνει πλέον στο ενεργειακό της μείγμα λιγνητικούς, υδροηλεκτρικούς, πετρελαϊκούς σταθμούς, σταθμούς φυσικού αερίου καθώς και μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που αλλάζει ουσιαστικά το τοπίο νομοθετείται το 1999 κατόπιν σχετικής κοινοτικής οδηγίας και τίθεται σε ισχύ το 2001. Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπονται ρυθμίσεις σε διάφορα πεδία της ενεργειακής δραστηριότητας, μεταξύ των οποίων η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική και χοντρική αγορά, η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε παρόχους, η κατάργηση του μονοπωλίου της ΔΕΠΑ. Το νέο μοντέλο ενεργειακής αγοράς καλείται να διαμορφωθεί σε νέα παραγωγική και αναπτυξιακή βάση που θα στηρίζει την οικονομία αλλά και την κοινωνία. Κύριε Σκουρλέτη, καταλαβαίνω και αν κάνω λάθος, διορθώστε με, από την αναφορά σας στο τι έχει γίνει μέχρι σήμερα στον τομέα της ενέργειας και από το πόσο σημαντικό τον αξιολογείτε, όχι μόνο εσείς, είναι πολύ σημαντικός, ότι θέλετε να παραμείνετε και έχοντας κλείσει όλα τα προαπαιτούμενα που προέβλεπε η κοινή συμφωνία με τους δανειστές. Ωραία. Δεν έχουμε καμία εκκρεμότητα μέχρι τώρα. Ωραία. Ότι θέλετε λοιπόν να Όχι, γιατί το λέω αυτό, γιατί γράφτηκε. Ναι. Ότι ο Σκουρλέτης είναι αυτός ο οποίος ευθύνεται γιατί δεν έρχονται τα 2,8 δις ή το 1,7 δις που πηγαίνει στα ληξιπρόθεσμα και καθυστερεί την αξιολόγηση. Και ο Σκουρλέτης γράφτηκε, ναι, γιατί αντιδράσεις ιδιωτικοποίησης. Γιατί αντιδράσεις ιδιωτικοποίησης. Μα δεν ήταν καταρχήν ιδιωτικοποίηση στην πρώτη αξιολόγηση που έκλεισε. Δεν ήταν λοιπόν, μες στην ατζέντα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι θέλετε. Αλλά προσέξτε να δείτε όμως εδώ. Θα σας πω, ειλικρινά δεν έχω τέτοιου είδους προσωπικό κόλλημα με κανένα πόστο. Και επιτρέψτε μου μια προσωπική αναφορά, επειδή με ξέρετε, μπορεί και πριν τα 20 μου. Λοιπόν, ποτέ. Αλλά δεν μου επιτρέπετε εκ της θέσεώς μου να μιλήσω. Και καλά κάνετε, έχω εγώ αυτή την πολυτέλεια. Ποτέ, παρόλο ότι συμμετέχω σε αυτή την υπόθεση της αριστεράς μέσα από τον συγκεκριμένο χώρο, από μαθητής από τα 16 μου χρόνια, ποτέ δεν ήμουν από αυτούς που έβλεπα την προσωπική μου καταξίωση μέσα από τη σχέση μου με τον χώρο της αριστεράς. Ποτέ δεν διεκδίκησα κάτι. Όλα, ας το πούμε έτσι, ήρθαν με έναν φυσιολογικό τρόπο.
Και βέβαια με τιμά το γεγονός ότι σε πάρα πολλές στιγμές βρέθηκα σε πρώτες θέσεις εκπρόσωπος τύπου, δύο φορές στην κυβέρνηση κτλ. Αλλά το θέμα της συμφωνίας πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να είναι ένα ακορντεόν το οποίο να ανοίγω-κλείνει και να πέφτουν μέσα ζητήματα. Διότι, ξέρετε κάτι, υπάρχουν πολλαπλές αναγνώσεις αυτή τη συμφωνία. Και γι' αυτό η διαπραγμάτευση είναι επώδυνη, είναι δύσκολη και επηρεάζεται κάθε φορά. Αν ο Πρωθυπουργός σας ζητήσει να βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας. Δεν ξέρω για ποιο θέμα. Το θέμα δεν είναι να βάλω εγώ νερό στο κρασί μου. Πώς θα αντιδράσετε? Μα, συγγνώμη, αυτό που λέτε τώρα, φαντάζομαι αναφέρεται στις ιδιωτικοποιήσεις, είναι να βάλει η κυβέρνηση νερό στο κρασί της. Δεν είναι κάποιο προσωπικό. Εσείς όμως θα είστε ο υπουργός. Δεν είναι κάποιο προσωπικό μου ντέρτι. Αν παραμείνετε στη θέση σας, εσείς θα είστε ο υπουργός. Δεν είναι κάποιο προσωπικό μου ντέρτι. Κοιτάξτε τις προγραμματικές δηλώσεις του 2015, τι λένε για την ενέργεια. Θα πείτε όχι σε αυτή την περίπτωση? Έχω εκφραστεί πολλαπλά. Μάλιστα. Και με απόλυτη σαφήνεια. Εντάξει. Δεν θέλω να επιμείνω άλλο σε αυτό. Είστε όντως σαφείς. Για πάμε στον ΑΔΜΙΕ τώρα. Ναι. Έχουμε λοιπόν τις δύο εταιρείες που κάνουν την προσφορά. Με ποια βήματα τώρα θα ακολουθηθεί θα ανοίξουν, η προβλεπόμενη διαδικασία? Θα ανοίξουν οι προσφορές. Θα δούμε το τίμημα. Mm-hmm. Εάν κριθεί ότι αυτό το τίμημα ικανοποιεί αυτό που έχει θέσει ως όριο ένας ανεξάρτητος mm-hmm. εκτιμητής που έχει τοποθετηθεί από τη ΔΕΗ, τότε θα μεταβιβαστεί το 24%. Το 51% παραμένει στο δημόσιο. Οι υποψήφοι που έχουν έρθει για το 24% είναι εταιρείες με εμπειρία στην διαχείριση των δικτύων, mm-hmm. πράγμα που θα βοηθήσει στο να ενισχυθεί το επενδυτικό πλάνο του ΑΔΜΙΕ και κυρίως το μεγάλο έργο διασύνδεσης με την Κρήτη, το οποίο θα μας δώσει την δυνατότητα έτσι ώστε και η Κρήτη να διασυνδεθεί με την υπηρετική χώρα, να σταθεροποιηθεί το σύστημά της, αλλά και να γλιτώσουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ετησίως που μας στοιχίζει ο σημερινός τρόπος ηλεκτροδότησης της Κρήτης, ο οποίος είναι και περιβαλλοντικά επιβλαβής μέσα από μονάδες που λειτουργούν με μαζούτ. Και πώς θα γίνει η παραχώρηση του πελατολογίου της ΔΕΗ, του 50% που έπρεπε? Βάζετε ένα άλλο. Ναι, πάω στο ΔΕΗ τώρα. Το έχουμε κλείσει. Το κλείσαμε. Αυτή τη στιγμή νομίζω με τον ΑΔΜΙΕ. Απλώς μια τελευταία φράση. Προσωπικά είμαι απόλυτα ικανοποιημένος για αυτή τη συλλογική δουλειά που κάναμε. Ξέρετε, είστε αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, για το, ότι θα πιάσετε το τίμημα? Νομίζω ναι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Αλλά μένει να επιβεβαιωθεί μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται. Ωραία, για πάμε τώρα στη ΔΕΗ. Τώρα, το πελατολόγιο λοιπόν είναι θέμα. Τι θέλει να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική? Να υπάρχει ένα άνοιγμα της αγοράς, να σπάσουν τα παλιά μονοπόλια που υπήρχαν. Στην Ελλάδα η ΔΕΗ ούτως ή άλλως κατήχε μια απόλυτη δεσπόζουσα θέση τη δεκαετία του 70, του 80 και του 90. Μόλις το τελευταίο διάστημα έχει υποχωρήσει σε σχέση με το μερίδιο που κατέχει στην αγορά. Σήμερα βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος, στο 88%. Υπάρχει μια πρόβλεψη λοιπόν από την τελευταία συμφωνία αυτό να πάει να περιοριστεί στο 50% της mm-hmm. αγοράς, της λιανικής mm-hmm. αγοράς και της παραγωγής αντίστοιχα. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει με έναν τρόπο βίαιο όπως προέβλεπε το παλιό σενάριο της μικρής ΔΕΗ, δηλαδή να παίρναμε ένα κομμάτι από τα πάγια της μικρής ΔΕΗ, πελάτες και λιγνητικές μονάδες κεντροελεκτρικά, το 30% και να το πουλούσαμε. Απαντάτε τώρα και στις αιτιάσεις κάποιων ότι έχουμε αργήσει. Αυτό το καταργήσαμε. Ναι. Έτσι. Ήταν κάτι το οποίο το εγγράφω στα θετικά της κυβέρνησής μας. Άρα επιλέξαμε να υπάρχει μία τριετία κατά mm-hmm. την οποία να γίνει αυτή η σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς μέσω από ένα μηχανισμό δημοπρασιών ρεύματος στην χονδρική προς ιδιώτες ανταγωνιστές, οι οποίοι θα μπορούν λόγω των τιμών που θα αγοράζουν σε αυτή τη δευτερογενή αγορά να κάνουν δελεαστικές προτάσεις στους καταναλωτές. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να υπάρχουν ασφαλείς και φθηνές αξιόπιστες υπηρεσίες στον κόσμο. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό υπάρχει πιθανότητα κάποια στιγμή να μετακυληθεί το κόστος αυτό στους πολιτές, στους λογαριασμούς της ΔΕΗ? Γιατί να μετακυληθεί? Ίσα-ίσα που τα αποτελέσματα mm-hmm. με πρωτοβουλία της ΔΕΗ, της αποκλιμάκωσης των τιμών, mm-hmm. τις βλέπουμε στις μέρες μας, όπου ως γνωστόν η ΔΕΗ έχει βάλει το κίνητρο της έκπτωσης κατά 15% στα τιμολόγια σε όσους πληρώνουν στην ώρα τους. Mm-hmm. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κάνουν αντίστοιχες κινήσεις ιδιώτες πάροχοι, άρα ο κερδισμένος
είναι ο κόσμος. Πάμε δηλαδή σε μια φάση αποκλιμάκωσης των τιμών. Υπάρχει ένα θέμα. Χωρίς να τραυματίζουμε και να θέτουμε σε κίνδυνο την μεγάλη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Σε καμία περίπτωση λέτε λοιπόν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία κάποια στιγμή δεν θα επιβαρυνθούν οι πολίτες μέσω της ανόδου των τιμών των τιμολογίων. Υπάρχει ένα θέμα. Εκτός βέβαια αν έχουμε ανατροπές στην παγκόσμια βιοσκηνή. Ξέρω αν ξανανεύει το πετρέλαιο στα ύψη, το φυσικό αέριο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί θα έχουμε άλλα δεδομένα. Αλλά δεν παίρνει από το χέρι μας. Υπάρχει ένα θέμα με τις ρυθμίσεις της ΔΕΗ. Δηλαδή, όσοι κάνουν τη ρύθμιση για τους ΧΙΖΕ λόγο, δεν μπορούν να ξανακάνουν ρύθμιση. Και θα μου πείτε, λογικό είναι, το ξέρει κάποιος καταναλωτής ο οποίος δεν είναι συνεπής να μην χάσει τη ρύθμιση. Από τη στιγμή που την έχασε τελείως. Υπάρχουν καταναλωτές που έχουν σπίτια εξοχικά, που δεν ανάγκη να είναι και εξοχικά πολυτελή. Ξέρετε πώς αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα, παραδοσιακά στην Ελλάδα, το ζήτημα της κατοικίας και της πρώτης και της δεύτερης. Υπάρχουν σπίτια τέτοια και δεν μπορούν να πληρώσουν τους τρέχοντες λογαριασμούς. Μιλάμε για τους τρέχοντες λογαριασμούς. Να είναι ασυνεπής δηλαδή στον τρέχον, να δίνει στον τρέχοντα, να δίνει την δόση της ρύθμισης και επειδή δεν μπορεί να δώσει, να πληρώσει όλο τον τρέχοντα, να χάνεται η ρύθμιση. Οι 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή διευκολύνουν από τα πράγματα όλες αυτές τις περιπτώσεις να δίνουν ένα μικρό ποσό μαζί με τον τρέχοντα λογαριασμό. Αλλά ας δούμε λίγο τα πράγματα γιατί φτάσανε ως εδώ. Έχουμε ένα ποσό έλλειξη πρόθεσμων γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια που ουσιαστικά είναι το αποτύπωμα των πολιτικών λιτότητας. Ναι, που καν λάβεις εκ του μη έχονται. Αλλά όμως είναι και η μεγάλη ευθύνη των προηγούμενων διοικήσεων της ΔΕΗ οι οποίοι δεν κάνανε ένα στοιχειώδες νοικοκύρεμα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται οικιακός καταναλωτής σήμερα με 6 και 7.000 ληξιπρόθεσμο χρέος. Οικιακός καταναλωτής, δεν μιλάω για επιχείρηση. Αυτός μπορεί να μην έχει μετρηθεί ποτέ. Ή σε πολλές περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα αυτιά μου και το ψάχνουμε με τη διοίκηση της ΔΕΗ, ακόμη υπήρχαν και κυκλώματα στο πλαίσιο των εργολάβων που κάνουν τις μετρήσεις, όπου με ένα εικοσάρικο βάζανε λάθος νούμερα. Αυτά λοιπόν προσπαθούμε να τα νοικοκυρέψουμε. Αλλά προσέξτε να δείτε, επειδή είναι επιβαρημένος ο κόσμος, πρέπει να το κάνουμε με απόλυτη κοινωνική ευαισθησία και προσοχή. Έτσι ώστε και η ΔΕΗ να εισπράττει ό,τι μπορεί να εισπράξει, αλλά και ταυτόχρονα ο κόσμος να μην στερείται από την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό το δημόσιο αγαθό του ηλεκτρισμού. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, καταλαβαίνω. Τι θα το ξαναδείτε. Ήδη, με την παράταση που δόθηκε από το τέλος Σεπτεμβρίου μέσα στον Οκτώβριο, δόθηκε η δυνατότητα και σε αυτούς που τους είχε κοπεί το ρεύμα, που δεν το έκανε από τον Αύγουστο, να ξαναμπούν στις 36 δόσεις. Διότι μετά τον Αύγουστο, Αύγουστο-Σεπτέμβριο, είπε ότι εσείς που με δικιά σας ευθύνη δεν ήρθατε να διακανονίσετε, θα δίνετε σε 8 δόσεις και το 30% προκαταβολή. Αυτοί που την έχασαν τώρα τη ρύθμιση για τους λόγους που σας είπα, θα έχουν άλλη ευκαιρία. Η αρχική, αν θυμάμαι, ρύθμιση η οποία ισχύει και τώρα, είναι ότι προέβλεπε και τη δυνατότητα, έστω αν χαθεί μία δόση, να μην χάσεις. Όχι, έχουμε τηλεφωνήματα, γι' αυτό και σας το και εγώ έχω τέτοια τηλεφωνήματα. Τηλεφωνήματα και υπάρχουν θέματα κακής λειτουργίας. Κακής λειτουργίας. Και για τον τρέχοντα. Γιατί δεν έχουν πληρώσει τον τρέχοντα λογαριασμό. Ναι. Όχι για τις δόσεις, όχι για τη ρύθμιση. Και εγώ δέχομαι τηλεφωνήματα. Πολλά από αυτά τα οποία συμφωνούμε, αποκοινούμε τη διοίκηση της ΔΕΗ ως πολιτική για την αντιμετώπιση του ζητήματος, δεν εφαρμόζεται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιοχές της χώρας. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάμε όμως, άρα τι να κάνουν οι πολίτες, να πάνε και στο Υπουργείο να απευθύνονται. Και στο Υπουργείο. Και στο Υπουργείο με στοιχεία όμως. Γιατί πολλές φορές, μισό λεπτό, πολλές φορές έχουμε πατεντάτες περιπτώσεις ρευματοκλοπών, κλοπής κανονικά επιχειρήσεων και εμφανίζονται ως οι μεγάλοι αδικημένοι. Προσέχτε ότι περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση, δεν θα το αναφέρω ξανά, το έχω πει πολλές φορές για καμιά φορά παρεξηγούνται, με υψηλά εισοδήματα, επιχειρηματίες συστηματικά δεν πληρώνουν. Αυτοί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να τύχουν μια ευλογική. Αυτό όμως είναι εύκολο να μπορέσετε να το διασταυρώσετε. Δεν ξέρω πλέον, στην εποχή μας. Λογικά πρέπει. Εν πάση περιπτώσει, και αν δεν είναι, πρέπει να γίνει. Λοιπόν, μας πιέζει ο χρόνος. Ήθελα να σας ρωτήσω και για τη ΔΕΠΑ. Είπατε κάποια πράγματα εσείς στην αρχή. Θέλω μόνο μία ερώτηση για το κτηματολόγιο. Ναι. Έως το 2020 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το κτηματολόγιο. Σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, το κτηματολόγιο άρχισε το 2000. Πότε ήταν, το 1997. Και έχει ολοκληρωθεί μόνο το 25%.
Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι το υπόλοιπο 75% θα ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 4 χρόνια. Προσέξτε, εμείς ουσιαστικά επανεκκινήσαμε αυτή την υπόθεση mm-hmm. και πήγαμε σε μια νέα προκήρυξη για εκείνες τις περιοχές που είναι εκτός mm-hmm. κτηματογράφησης με μια διαφορετικού τύπου οργάνωση. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μια χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία της τάξης των 80 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι ώστε να γίνει το ξεκίνημα και το άλλο πια θα αυτοχρηματοδοτείται. Οπότε μέσα, λέτε ότι θα μέσα από τους ιδιώτες. Θα δηλαδή, γιατί κάθε έτσι, συμμετοχή, κάθε υποβολή mm-hmm. Από τον ιδιώτη των δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο προφανώς συνοδεύεται και από ένα παράβολο. Mm-hmm. Αυτά θα χρηματοδοτήσουν και το υπόλοιπο. Μάλιστα. Έχει γίνει μια καλή δουλειά. Συνεργαζόμαστε και με την World Bank. Θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικό το 20 να έχει ολοκληρωθεί. Λοιπόν, πάμε στις τηλεοπτικές άδειες. Μεγάλο θέμα. Ένα στοιχείο πώλωσης πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Εντάξει, ήταν λογικό όταν καλείσαι μετά από τόσες δεκαετίες να ρυθμίσεις το τηλεοπτικό τοπίο. Είναι φυσικό ότι θα υπάρχουν και εντάσεις και αντικλήσεις. Αλλά εδώ το πράγμα μάλλον έχει ξεφύγει, κύριε Σκουλέτη. Και έχει μπει στη μέση και η δικαιοσύνη. Ναι. Εγώ νομίζω ότι πρόκειται για μια από τις πιο μεγάλες μάχες για την υπόθεση της δημοκρατίας. Ναι, κάποιοι λένε ότι μπορεί να ρίξει και την κυβέρνηση αυτή η προσπάθεια. Η υπόθεση. Να σας πω, αν συμβεί κάτι τέτοιο που δεν το βλέπω, αντιλαμβάνεστε με βάση αυτό που σας είπα τώρα μόλις ότι θα είναι ένα μεγάλο πισωγύρισμα για την ίδια την υπόθεση της δημοκρατίας. Μια και η λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο τρόπος δηλαδή της πλουραλιστικής πληροφόρησης της κοινής γνώμης είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για την ίδια την δημοκρατία και το δημοκρατικό πολίτευμα. Θεωρώ λοιπόν ότι κάνει σωστά η κυβέρνηση που έχει αυτή την σημαία ψηλά, την σημαία το να μπουν κανόνες στο χώρο των ραδιοτηλεοπτικών. Ναι, σας έχουν κατηγορήσει όμως ότι και εσείς από την πλευρά σας δεν κάνατε τις καλύτερες επιλογές. Δεν θέλω να επαναφέρω παλιά ζητήματα. Εγώ δεν είδα κάποια επιλογή αυτή τη στιγμή η οποία να βρίσκεται σε αυτή την κατεύθυνση, διότι και εκεί που υπήρχαν κάποιες σκιές, το πράγμα λειτουργήσε από μόνο του και αυτές οι σκιές φωτιστήκανε και δεν υπάρχουν πια. Άρα κρατήστε λοιπόν το μείζον που είναι η ανάγκη να εξηγιανθεί το τηλεοπτικό τοπίο. Τι γίνεται αν αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι ο νόμος Παπά είναι αντισυνταγματικός? Τι γίνεται? Η οποιαδήποτε απόφαση του Συμβούλιο της Επικρατείας πρέπει να γίνεται σεβαστή. Mm-hmm. Διότι αν αρχίσουμε και κάνουμε εκτόσεις σε αυτό, ουσιαστικά θέτουμε σε αμφισβήτηση μία από τις τρεις εξουσίες του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Αυτή την περίπτωση υπάρχουν επιχειρηματίες που έχουν πληρώσει. Αυτό δεν έχουν σημαίνει. Δώσει πρώτες δόσεις, έχουν δώσει πολλά χρήματα. Θα σας απαντήσω. Όχι λίγα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υποσταλεί η σημαία της εξυγίανσης του ανατηλεοπτικού χώρου. Θα πάτε δηλαδή συγκρότηση άλλου νόμου. Άρα λοιπόν, ανάλογα με την απόφαση του Συμβούλιου της Επικρατείας και πώς και την τεκμηρίωσή της, θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν νομίζω όμως ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας να πει ότι ήταν σωστό το προηγούμενο αντισταγματικό καθεστώς. Μάλιστα. Που λοιπόν, εδώ και δεκαετίες με ευθύνη του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας διατηρείται. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να γυρίσουμε, πριν να πάμε στο διάλειμμα, να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Παρακαλώ, το βίντεο. Κάποιες φωτογραφίες ήταν από τη δεκαετία του 80. Κάποια πρόσωπα ίσως να μην τα αναγνώρισαν οι τηλεθεατές. Ήταν ο κύριος Βούτης, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Φίλης, ο υπουργός Παιδείας, ο κύριος Μόσχιαλος, ήσασταν τότε στο Ρήγα Φεραίο, πρώην υπουργός. Πόσα βήματα χρειάστηκε να διανύσετε από τότε μέχρι σήμερα, και δεν εννοώ χρονικά, για να φτάσετε στην καρέκλα που κάθεστε σήμερα, όχι αυτή, στο στούντιο. Ή με την ιδιότητα που κάθεστε και εδώ. Τι είδους βήματα? Πόσα βήματα, δεν ξέρω. Αν εννοείται κάποιες... Ήσασταν ένας νέος αντικομφοραστερός, αντικομφορμιστής, αντιεξουσιαστής.
σε ένα μεγάλο βαθμό. Με την κυριολεξία της, του όρου, όχι βέβαια. Ο αντιξιαστικός χώρος είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Όχι, όχι με την κυριολεξία, με την πολιτογραφημένα, δεν εννοώ αυτό. Θα σας έλεγα το εννοώ με τον αντιξουσιασμό που έχει ένας νέος αριστερός άνθρωπος. Θα σας έλεγα ότι αν ξαναγύριζα το ρολόι του χρόνου πίσω, ναι, θα έκανα τις ίδιες βασικές επιλογές. Για βασικές επιλογές μιλάω. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ήταν ό,τι πιο καλύτερο η συμμετοχή μου στα νεανικά μου χρόνια στο Ρίγα Φεραίο, στο χώρο αυτό της ανανεωτικής αριστεράς. Το όραμα για έναν σοσιαλισμό με δημοκρατία, ελευθερία και αυτοδιαχείριση είναι αυτό που ακόμη και τώρα εμπνέει τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Εμπνέει τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Η κριτική που κάναμε τότε στον υπαρκτό σοσιαλισμό θεωρώ ότι ιστορικά δικαιώθηκε. Η αναγνώριση της αυταξίας της δημοκρατίας ήταν κάτι που ήταν πάντοτε μέσα στην δικιά μας ανάλυση. Άρα οι βασικές αξίες, τα ιδανικά παραμένουν μέσα μου με τον ίδιο τρόπο, βέβαια φιλτραρισμένα από τις εμπειρίες και την ωριμότητα αυτών των δεκαετιών. Έχω χρόνο να κάνω άλλη μια ερώτηση στον Υπουργό ή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα? Λοιπόν, είπατε ότι οι βασικές σας επιλογές θα ήταν οι ίδιες. Θέλετε να μου πείτε ποιες επιλογές δεν θα κάνατε? Τι θα διορθώνατε? Να σας πω κάτι. Επειδή μιλάω για τις βασικές, θεωρώ σε αυτή την συζήτηση και τόσο γενικά έτσι όπως μου μιλάτε, ότι έχει δευτερεύουσα σημασία να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Γιατί σε κάθε ιστορική περίοδο κάτι προφανώς θα ήθελες να κάνεις λίγο διαφορετικά. Λίγο διαφορετικά και ίσως λίγο καλύτερα όπως το βλέπεις οπωσδήποτε, τώρα. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε όμως εδώ γιατί επιστρέφουμε αμέσως. Δεν τελειώσαμε τη συζήτηση. Λοιπόν, κύριε Σκουλέτη, είπαμε αρκετά πράγματα μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, γιατί ήταν μικρό, αλλά έτσι πρέπει να είναι οι περιεκτικές συνεντεύξεις, πιστεύω. Δεν μιλήσαμε όμως για το ζήτημα της ποσοτικής χαλάρωσης. Μιλήσαμε για το χρέος. Δεν μιλήσαμε όμως για το ζήτημα της ποσοτικής χαλάρωσης, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν το χρέος είναι δύο ανάσες, να το πούμε σχηματικά, για την ελληνική οικονομία, η ρύθμισή του. Η μία ανάσα είναι και το να ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης η Αθήνα, η Ελλάδα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής ήταν θετικοί και στο θέμα αυτό, όμως δεν είναι θέμα απόφασης των ηγετών, είναι θέμα απόφασης του κεντρικού τραπεζίτη, του Μάριο Ντράγκη. Θα σας έλεγα ότι η πρώτη ανάσα είναι η ποσοτική χαλάρωση. Mm-hmm. Πρώτη χρονολογικά. Η πρώτη, ναι, με την έννοια και στη συγκεκριμένη συγκυρία ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία από τα υπόλοιπα. Δηλαδή το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων ή άλλως είναι κάτι το οποίο θα συμβεί αν συμβεί μετά το 2018. Το θέμα του χρέους είναι κάτι το οποίο θα μας συνοδεύει για πολλά χρόνια, άλλωστε και η ρύθμιση που θα δοθεί, αν δοθεί, δεν θα είναι κάτι που θα αφορά μια στιγμή. Το θέμα όμως της ποσοτικής χαλάρωσης θα είναι αυτό που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της οικονομίας του 2017. Εάν δοθεί, θα σας διακινδυνεύω μια πρόβλεψη, με τα βεβαιότητα σας λέω ότι θα βαδίσουμε το δρόμο της ανάκαμψης. Αυτό που έχει πει και ο Πρωθυπουργός, περιμένει, εάν δοθεί, θα δοθεί, είστε αισιόδοξος? Φαίνεται ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας εύχομαι, εγώ θα σας ξανακαλέσω στην εκπομπή. Δεν ξέρω τι να ευχηθώ, αν θέλετε να ευχηθώ να σας καλέσουμε με την ίδια ιδιότητα ή με άλλη, του Υπουργού εννοώ. Σημασία του συγκεκριμένου Υπουργείου. Σημασία έχει να πάνε καλά τα πράγματα, ναι, για την κυβέρνηση, για τη χώρα και για το λαό της. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, να έχετε καλό υπόλοιπο.